Πάμε. Πού πάμε? Θα πάμε για στους πυράβλους του... Α, ναι. Είναι εδώ ο κύριος Βαμβάκος. Κύριε Βαμβάκο, θέλετε να έρθετε κοντά μας να τα πούμε? Ελάτε, κύριε Βαμβάκο. Καλώς ήρθατε. Έχει έρθει ο άνθρωπος, περιμένει υπομονετικά. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Έτσι. Έλα, εγώ από μέσα. Να μείνω μαζί σου. Έλα μαζί μου. Αν θέλεις, δεν θέλεις. Λοιπόν, είναι οι νέοι πύραυλοι, πώς τους ονομάζουμε, Rampage. Rampage λέγεται. Rampage. Άρα δεν είναι γαλλική. Όχι, όχι, είναι Ισραηλινής κατασκευής. Ναι. Rampage λέγονται, Rampage στα γαλλικά, αν θέλουμε. Στα γαλλικά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φωτογραφία που βλέπουμε, ένα Ισραηλινό F-16. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει δικά του F-16, τα ΚΦΙΡ. Ναι. Αυτό είναι η επόμενη φωτογραφία, είναι η συλλογή Spice. Ναι. Ας δούμε λίγο την προηγούμενη πάλι, αν μπορούμε. Προηγούμενη, πάμε στην προηγούμενη. Εδώ είναι ο πύραυλος Rampage, ο οποίος είναι... Καταρχάς να πούμε ότι ένα αεροσκάφος το κρίνουμε από τρεις μεγάλες κατηγορίες δυνατοτήτων. Ναι. Το ένα είναι τα αεροπορικά του χαρακτηριστικά, τα πτυτικά του, ταχύτητα, κινητήρες, το ότι σήμα δίνει στο ραντάρ, αν είναι stealth ή όχι. Το δεύτερο είναι τα ηλεκτρονικά του συστήματα. Τα ραντάρ του, αν είναι ενεργής άρρωσης, παλαιά, καινούρια, τα συστήματα επικοινωνίας που έχει. Και το τρίτο είναι τα όπλα που μπορεί να μεταφέρει. Όπου εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Ναι. Τι όπλα μπορεί να μεταφέρει το κάθε αεροσκάφος. Γιατί αυτά κάνουν τη δουλειά, αυτά κάνουν τη ζημιά. Ο Rampage που βλέπουμε εδώ, ο πύραυλος Ισραηλινής κατασκευής, είναι ένα όπλο μακράς εμβέλειας, υψηλής ακρίβειας. Δηλαδή, μακράς εμβέλειας, όταν λέτε. Δεν θα πάμε σε λεπτομέρειες, αλλά καλύπτει πολύ σημαντικό μέρος. Ναι. Των γειτονικών χωρών. Μην το εξειδικεύσουμε. Φτάνει βαθιά μέσα στην εδωχώρα της γειτονικής χώρας. Αυτό πάει να πει ότι έχει καύσιμα αρκετά για να πάει μέχρι εκεί. Ναι. Έχει δυνατότητες, ναι. Είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Δηλαδή οι Patriot δεν τον πιάνουν, οι S-400 δεν τον πιάνουν. Οι S-400 μπορούν να τον αναχαιτήσουν. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι είναι χαμηλού κόστους. Ναι. Ένα F-16. Άρα ρίξε 10. Εν σχέση με τα Scalp που μεταφέρουν τα Mirage 2000, φέρουν ένα Scalp. Ναι. Τα Ραφάλ φέρνουν δύο Σκάλπ, εξ όσων γνωρίζουμε. Εδώ ένα F-16 μπορεί να μεταφέρει 4 Rampage, 4 Rampage, οι οποίοι, φανταστείτε, μία τετράδα F-16 να χτυπάει, να προσβάλλει με πυράβλους Rampage. Είναι 16 αμέσως, ναι, έτσι. Μία εχθρική ενδοχώρα. Ναι. Είναι πύραυλοι οι οποίοι βάλλονται εναντίον στόχων υψηλής, υψηλής αξίας. Δηλαδή για αεροδρόμια, για πύργους ελέγχου, για συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Χτυπάς πυροβολοαρχίες S-400 ή αντίστοιχα high value assets στο έδαφος του αντιπάλου. Και το καλό ότι έχει χαμηλό κόστος. Ναι, αυτούς είναι να τους αποκτήσουμε, κύριε Βαμβάκο, και πότε? Αυτοί οι συγκεκριμένοι πύραυλοι τους θέλουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, έχουν γίνει ενέργειες. Θα πρέπει βέβαια, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι πύραυλοι είναι επιστοποιημένοι για τα F-16 του Ισραήλ. Θα πρέπει να τύχουν πιστοποίησης και για τα δικά μας τα Viper μέσω της εταιρείας της Lockheed. Τους αγοράζουμε τους αγοράσαμε, πόσο θα μας κοστίσει? Τους αγοράζουμε, είναι φτηνή σχετικά. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Να πούμε ότι εν σχέση με τους Scalp που είναι οι αντίστοιχοι είναι πάρα πολύ φθηνοί. Θα μας δώσουν ένα πλεονέκτημα. Θα μας δώσουν ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα και αυτοί οι πύραυλοι, όπως και οι συλλογές Spice, που ήταν η επόμενη φωτογραφία, οι οποίες συλλογές τι είναι, μετατρέπουν τις απλές βόμβες, τις χαζές βόμβες, τις stupid iron bombs που λέμε, σε έξυπνα όπλα, τα οποία τα βάλεις από απόσταση και χτυπάνε επιλεγμένους στόχους. Κάθε F-16 μπορεί να μεταφέρει πολλούς τέτοιους. 16. Ναι, 16 συλλογές Spice. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τον κορεσμό της εχθρικής αεράμινας. Ναι. Δηλαδή, στέλνεις όλα αυτά τα όπλα εναντίον S-400, πυροβραχιών ή ραντάρ και δημιουργείς κορεσμό, γιατί θα πρέπει η αντίστοιχη αεράμινα της γείτονος χώρας να εκτοξεύσει διπλάσιο αριθμό βλημάτων. Της αντίπαλης χώρας. Της αντίπαλης χώρας. Να εκτοξεύσει διπλάσιο αριθμό βλημάτων για να καταρρύψει έναν Rampage. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Βαμβάκο, να είστε καλά. Εδώ βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι μια εικόνα από το μέλλον. Ναι. Από το παρόν και μέλλον. Βλέπουμε εδώ ένα. Περιγράψτε μας λίγο. Ναι, βλέπουμε ένα Ραφάλ με ένα επανδρομένο nEUROn. nEUROn. Δεν είναι τα επανδρομένα τα οποία θα χάσετε τη δουλειά σας εσείς πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Θα είστε πλέον εδάφους. Ναι. Ούτε τα πτυτικά δεν θα παίρνετε σε λίγο. Αυτά είναι μη επανδρομένα, τα οποία είναι Loyal Wingmen, είναι συμμαχητές στα μαχητικά αεροσκάφη και υπολογίζουν όλες τις αεροπορίες του κόσμου ότι δύο τέτοια θα δυστυχούν. Σε ποιο μέλλον, σε καμία δεκαετία χρόνια. Ήδη υπάρχουν αυτά. Ήδη οι μεγάλες αεροπορίες, η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Γερμανία, η Αγγλία, έχουν διάφορες κατηγορίες μη επανδρομένων, τα οποία φτάνει το μέλλον. Θα αναχαιτίζουμε τους Τούρκους άμα πετάνε πάνω από τα νησιά μας από το joystick. Έτσι, με Pac-Man θα γίνει η δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαμβάκο. Καλύτερα να μην κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές και να μην έχουμε και άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτά τα χρόνια.